Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, καθώς έβει. Έχουμε νέα διαδρομή, νέα μονοπάτια που θα εξερευνήσει ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου, που τόσες ωραίες εκδρομές διοργάνωσε. Και ακόμα να πας, έχεις δεσμευτεί ότι θα πας. Μπορούμε να πάμε μαζί, για να μην το. Και ποιος θα μείνει πίσω στο γραφείο, να πάμε μαζί. Η Εύη. Η Εύη θα μείνει πίσω, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Παγκαλό. Σωστά, είναι ο ταμείας του Ορειβατικού Σύλλογου Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Γεια σας, γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Εδώ. Καλή τηλεοπτική σεζόν έχετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για τη στήριξη, βέβαια, όλο αυτό το διάστημα. Πολλές ζωντανές συνδέσεις έχουν πραγματοποιήσει. Εδώ έχουμε νέο αίμα στην εκπομπή και πρέπει να πείσετε αυτό το νέο αίμα για ποιους λόγους πρέπει να σας ακολουθήσει στις εξορμήσεις σας. Κοιτάξτε, οι λόγοι είναι πολλοί. Βασικά ότι γνωρίζει την Κρήτη. Γνωρίζει μία άλλη Κρήτη για την ακρίβεια. Έχουμε πανέμορφα βουνά, λαγκάδια, παράγια, παραλίες και πρέπει κάποια στιγμή να σηκωθούμε από το καναμπέ, κάτι να κάνουμε, να ζήσουμε την πραγματική ζωή. Μετά είναι η επαφή με τον συνάνθρωπό μας. Δεν είναι λίγο αυτό. Δηλαδή βάζουμε στην άκρη όλα τα προβλήματα της εβδομάδος και ασχολιόμαστε μόνο με το που θα πατήσουμε, με το που θα μιλήσουμε, θα περάσουμε ωραία, να χαρούμε τη φύση, απλά πράγματα. Να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, βέβαια. Ακριβώς. Βέβαια, είναι μια βαλβίδα εκτόνωσης. Και βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν γινόμαστε μέλος μιας ομάδας εθελοντών, ανθρώπων που γνωρίζουν τη φύση καλύτερα από τον καθένα, αποφεύγουμε ατυχήματα, ατυχήματα που ενοχεύουν καθημερινά, βέβαια. Από το να πηγαίνουμε σε μονοπάτια ανηνεμίας. Έτσι. Σωστά. Ασφάλειας. Σωστά. Περιορίζουμε τις πιθανότητες, θα έλεγα καλύτερα. Mm-hmm. Ακριβώς. Όλα είναι θέμα πιθανότητων. Για πείτε μας τώρα, έχετε μία πεζοπορία στην περιοχή του Κρούστα. Σωστά, την προσεχή είναι Κυριακή. Είναι κοντά ένα γραφικό χωριό, ναι, την προσεχή Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε και θα πάμε κορυφογραμμή μέχρι μία κορφή του Ξενογιώργη, η οποία είναι πολύ θυμισμένη στον τόπο για τους Κρουστιανούς, οι οποίοι, να πω σε παράδειγμα, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά από πολιτιστικό σύλλογο. Έχει σηματοδοτήσει ένα μονοπάτια, το έχει καθαρίσει. Είναι εύκολο κάποιο να τα ακολουθήσει. Αυτή λοιπόν η κορυφή ήταν άνδρο ανταρτών. Οπότε είναι και πολύ διαφημισμένη και πολύ τραγουδισμένη και μας δημιουργεί ένα επιπλέον συνέστημα να θέλουμε να επισκεφτούμε. Πέρα ότι είναι πανέμορφη, μπορούμε να δούμε και τις δύο πλευρές, δηλαδή από τη μια πλευρά το κόλπο του Μιραμπέλου, από την άλλη το νότιο κρητικό πέλαγος. Είναι στα σύνορα της επαρχίας Μεραμπέλου και Ιεραπέτρας, μέσα στο Πευκόδασος. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα μέρη της περιοχής μας που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν, καλή περίοδος και για σας, η αλήθεια είναι. Μάλλον επειδή καλά, το πάτε ημερολογιακά διαφορετικά, καλό τέλος 22. Και καλές πεζοπορίες. Με πολλές, πολλές πεζοπορίες, όμορφες διαδρομές, καλή διάθεση και πολλά μηνύματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Μαζί το πάμε εμείς στο τηλεοπτικό. Μαζί το τηλεοπτικό. Μαζί, μαζί. Καλή σεζόν, λοιπόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.